Ναι, και τόσο. Λέγαμε θα έρθει. Λοιπόν, σήμερα είπα ότι δεν έρχονταν κανείς και ήρθανε. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέν και σκήνωσον και καθάρισον εμάς από πάσης κλήρως και σώσον αγαθέν τα σπιστάσεις μόνο. Αμήν. Να καθίσω. Επειδή ακούμε στην Εκκλησία, αλλά ενδέχεται να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε οπτικά την εικόνα για να καταλάβουμε αυτά που διαβάζουμε από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή. Και επειδή κάνουμε την προς Εβραίους επιστολή και έχουμε θίξει ορισμένα από αυτά, καλά είναι να έχουμε την εικόνα και τα γεγονότα πάνω σε αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε από εκεί. Λοιπόν, καταρχάς, κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή στο Σινά, εκεί που του έδωσε τον νόμο, εκεί και του έκανε και τις μεγάλες αποκαλύψεις. Και όπως λέει ο Παΐσιος, του έβγαλε την τηλεόραση δική του ο Θεός και του έδειξε. Πρώτη μέρα θα γίνει αυτό, δεύτερη μέρα αυτό, τρίτη αυτό, του έδειξε στην τηλεόρασή του ο Θεός. Έτσι λέει ο Παΐσιος. Πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο. Και αυτά του τα έδειξε σε ρηπή οφθαλμού. Δεν χρειάστηκε να κάτσε να διαβάσω, κάθομαι εγώ και παιδεύομαι για να το καταλάβω. Εκεί κατευθείαν τα είδε, τα πήρε εικόνα ο Μωυσής. Εκεί του υπέδειξε με ποιο τρόπο θα φτιάξει το ναό, το κινητό που θα το κουβαλάνε μαζί στην πορεία από Αίγυπτο μέχρι τη γη της Ευαγγελίας. Αυτός ο ναός, εμείς λέμε ναό αυτό εδώ πέρα, είχε το όνομα, το ξέρουμε όλοι, σκηνή του μαρτυρίου. Σκηνή του μαρτυρίου ήσαν η δική μας εκκλησία, ο δικός μας ο ναός. Του είπε λοιπόν, η σκηνή θα είναι μία ορθογώνια, δεν θυμάμαι διαστάσεις, δεν μας χρειάζονται κιόλα, τις ξεχάσουμε. Μια μακρόστενη ορθογόνια. Και θα έχει τρία χωρίσματα. Τρία χωρίσματα. Στο πρώτο χώρισμα, που θα έχει το όνομα Αυλή, στο χώρο αυτό θα στέκει ο λαός. Την ώρα της λατρείας. Στο δεύτερο χώρισμα, θα μπαίνουν ιερείς, επιτελούντες τα της λατρείας, για να εκτελέσουν αυτά που γράφει ο νόμος, ο Μωσαϊκός, και είναι σχετικά με τη Θεία Λατρεία, την Ισραηλιτική μιλάμε τώρα. Λέει, διαπαντός ησίαση, λέει, εις τα Άγια, πάντοτε έμπαιναν στα Άγια ιερείς, επιτελούντες τα της λατρείας. Μόνον ιερείς. Λαϊκοί, όχι. Και ο τελευταίος χώρος ήταν ο χώρος που ονομαζόταν, το πρώτο ήταν η αυλή, το δεύτερο τα Άγια και το τρίτο Άγια Αγίων. Παραλαμβάνω, η αυλή για τον ναό. Δεύτερο, τα Άγια μόνο για τους ιερείς και τα Άγια των Αγίων, που αντιστοιχεί με το ιερό το δικό μας, έμπαινε μόνο ο αρχιερέας. Μόνο ο αρχιερέας. Λοιπόν, για το πρώτο δεν κάναμε συζήτηση. Για τα Άγια, λέμε, τι είχε μέσα ο χώρος αυτός, κατ' εντολή του Θεού, είχε την επτάφωτο λιγνία. Είχε μια λιγνία, λιγνάρι θα το πούμε στη γλώσσα δική μας, που είχε 7 φώτα. 7 κεριά θα λέγαμε, ανάβανε, φώτα δεν υπήρχαν. Και ονομαζότανε 7 φωτοί
λιγνία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο αριθμός 7 από την Παλαιά Διαθήκη είναι ιερός. Σε 7 ημέρες έκανα, 6 ημέρες έκανα στον κόσμο, την 7η λέει αναπαύτηκε ο Θεός, 7 ημέρες. Κύριε, πόσες φορές να αμαρτήσει ο αδερφός μου, έως 7ης, 76. Πάλι το 7. Οι Εβραίοι είχαν ιερό αριθμό των 7 και εμείς έχουμε 7 οικουμενικές συνόδους. Ο Δόη δεν υπάρχει. Είναι ξεγραμμένοι. Έτσι, Βασιλάκη, συμφωνείς. Με την έννοια του συμβολισμού εννοείται. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 7 κανονικές οικουμενικές συνόδους. Ναι, αλλά ουσιαστικά έχουμε 9, 10. Δεν θα πάρεις και τις άλλες, 7 μετά. Ναι, και οι άλλες είναι αγίες. Υπάρχει και η ένατη. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά δεν είναι και αυτή που έγινε. Και αυτό το λέω. Και η 8η. Άλλο λέω. Αυτή που έγινε δεν είναι καλή. Τελείωσε, ούτε καν. Αυτή είναι. Γι' αυτό το είπα, αυτό ήθελα να σκαλίσει. Είναι συμμορία. Δεν αφήνει από το 7. Συμμορία που είναι δεδομένο. Μήπως παρακολουθείς Ρωσίγε, μια χαρά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Απλώς το 7 είναι, είναι συμβολισμό. Είναι ιερός αριθμός το 7. Συμβολίζει την πληρότητα. Λοιπόν, πάει αυτό το πράγμα. Οι 7 αυτός λυγίανε στα Άγια και ακόμη υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως που βάζανε τους άρτους επάνω. Τραπέζι δηλαδή, που βάζετε τους άλλους. Εμείς έχουμε την Αγία Πρόθεση. Στο Ιερό μέσα όμως, όχι. Λοιπόν, και τέλος τα Άγια των Αγίων, όπου έμπαινε ο αρχιερέας μόνο μία φορά το χρόνο. Ένα σημειώσουμε εδώ πέρα ότι η Παναγία εδώ κάθισε. Στα Άγια των Αγίων. Από την ημέρα που την πήγαν οι γονείς στο ναό και την αφιέρωσαν, μέχρι που την παρέλαβε ο Ιωσήφ, κάθεσε εκεί. 13 χρόνια. Στα Άγια των Αγίων. Ούτε μία άλλη γυναίκα. Ούτε μία άλλη γυναίκα. Και τρεφόταν, όπως ξέρουμε, από τον ουρανό επάνω. Να μην έχουμε απορία πώς τρεφόταν. Αυτά δεν τα πολυπραγμονούμε. Δεν τα πολυεξετάζουμε. Γιατί παθαίνει το μυαλό σαν του Άριου. Το πολυεξέτασε, τρελάθηκε ο Άρης, τελείωσε από τη μέση. Παρέσαι και κόσμο ολόκληρο μαζί. Και ο Άγιος ο Σημερινός που γιορτάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις έκανε αγώνα εναντίον του Άριου. Άμα διαβάσετε, είχε λέει η Εκκλησία 40 χρόνια αγώνα εναντίον του Άριου. Και ξέρετε τι κακό είχε κάνει. Η Εκκλησία είχε πάρει, είχε χειροτονήσει σαν τους πολυμολογίτες αρχιερείς. Ακόμα και φόνοι γινόντουσαν μες στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι γινόταν. Και εμείς λέμε η άντε σύνοδος. Δεν είναι έτσι. Με αγώνα και περιπέτεια γίνονταν οι σύνοδοι. Έτσι. Με αίμα. Αυτό που λέμε αίμα. Όχι με διαταγή του Σεμερινή. Λοιπόν. Λέγει λοιπόν. Τα είδατε τα τρία αυτά. Πάμε τώρα εδώ να δούμε, να καταλάβουμε τι λέει ο Αποστόλος Παύλος. Γιατί μας μιλάει στους Εβραίους στο ένατο κεφάλαιο. Ένατο. Γράφει. Είχε μένουν. Είχε λοιπόν. Και η πρώτη σκηνή που έφτιαξε ο Μωυσής, δικαιώματα λατρείας. Δικαιώματα σημαίνει νόμους που καθόριζαν τι πρέπει να κάνει, εντολές αλλιώς, που κανόνιζαν τι πρέπει να γίνεται, πού πρέπει να γίνεται, εδώ, εκεί, με ακρίβεια. Δικαιώματα λατρείας. Καταλαβαίνουμε. Ναι. Αυτό λέει εκεί πέρα. Με βάση αυτό καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν στη σκηνή ό,τι γινότανε, γινότανε κατόπιν εντολής του Θεού στο Σινά που ήταν καταγεγραμμένο, το έβλαπαν οι ιερείς και το εκτελούσαν. Είχε λοιπόν δικαιώματα, νόμους που μιλούσαν πώς πρέπει να γίνεται λατρεία. Σκηνή γάρ. Κατασκευάστη η πρώτη σκηνή, κατασκευάστη η πρώτη, θα το εξηγήσω και το πράγμα, για την αυλή δεν μας κάνει συζήτηση, αλλά λέει στην οποία υπήρχαν τα Άγια, λέει, η πρώτη τα Άγια και αναφέρει ενή τε λιγνία
αυτό που σας είπα προηγουμένως, και η τράπεζα, υπήρχε και η τράπεζα, προθέσεως των άρθρων. Αυτά μας γράφει στους προς Εβραίους ένα το κεφάλαιο, για να καταλαβαίνουμε χειροπιαστά τι μας γράφει. Ή της σκηνή, λέει, αυτό που σας λέω, λέει, όπως θα πάρω εδώ πέρα, η οποία σκηνή καλείται, λέγεται Άγια. Μας το δίνει. Λέγεται Άγια. Εντάξει. Εκεί λοιπόν στην πρώτη σκηνή υπήρχε η λιγνία, η τράπεζα, και η τράπεζα και η πρόθεση των άρθρων. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάμε παραπέρα. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα, υπήρχε ένα εδώ χώρισμα, ένα χώρισμα εδώ δεύτερο, μετά, όχι, το δεύτερο καταπέτασμα είναι αυτό. Λοιπόν, η σκηνή, μετά από αυτό το χώρισμα δηλαδή, το καταπέτασμα λέγεται χώρισμα. Και να πάμε και λίγο στα δικά μας, τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε αυτό εδώ. Δεν υπήρχε το εικονοστάσι με τις εικόνες, υπήρχε ένα παραβάν υπήρχε, και κάτω εδώ κάπως έτσι, υπήρχαν τετράγωνα μάρμαρα, στην εκκλησία μας μιλάμε τώρα, τετράγωνα μάρμαρα με το όνομα Θωράκια, και αυτά είχαν τα τετράγωνα μάρμαρα το μονόγραμμα του Χριστού, το σύμπλεγμα δηλαδή, χείρο επάνω, χείρο. Ή μπορεί να είχαν και κανένα ψαράκι επάνω, συμβολίζει τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε τέμπλο. Στο ιερό μπροστά δηλαδή. Το ιερό τους, των Εβραίων, αυτό από εδώ και πέρα, έτσι, είχε ένα, θα λέγαμε, εμείς το λέμε σκηνή, η σκηνή, πώς είναι αλλιώς, μουσαμά. Ένα παραπέτασμα. Ένα παραπέτασμα. Ναι, χώρισμα. Το παραπέτασμα είναι το χώρισμα. Να το ξέρετε, το παραπέτασμα που λέει εδώ είναι το χώρισμα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι μετά δε το δεύτερο παραπέτασμα, ένα, δύο, σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων. Είναι το ένα το κεφάλαιο. Άμα το διαβάσετε, το καταλάβετε μετά, άμα βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Και αυτό το κάνω για το πράγμα. Έχουσα, αυτή η σκηνή είχε. Από εκεί και πάνω, τι είχε, συγγνώμη, χρυσούν θυμιατήριον, χρυσό θυμιατό, και την κυβωτό της Διαθήκης σκεπασμένη. Όταν λέμε κυβωτό της Διαθήκης, εννοούμε ένα, πώς το λέμε, αλλιώς θα ήθελα να το πω και δεν είπαμε, τα κουτιά, όπως τα λέμε, τα μεγάλα, αλλά πολύ μεγάλο. Ένα από τα κουτιά του γάλακτος, μεγάλο το πάτε εσείς, το καταλάβετε. Λοιπόν, μπαούλο που το λέει εκείνος, και λέει η σκηνή, προσέξτε, ήταν κυβωτός της Διαθήκης. Μέσα εκεί ήταν το κουτί που ήταν η Διαθήκη που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και ήταν εκεί μέσα βαλμένη, εδώ. Δεν έκανε το λες, οι πλάτες. Ναι, βαλμένη εκεί μέσα η σκηνή. Κυβωτός Διαθήκης. Πέρι και καλυμμένη γύρω γύρω όλο χρυσό. Όλο χρυσό. Να σταθώ λίγο εδώ λιγάκι να καταλάβω. Γιατί την ονομάσαι ο Θεός Διαθήκη την παλαιά. Κοιτάξτε. Εμείς τι λέμε Διαθήκη. Να καταλάβουμε λίγο καλά. Για να το χωνέψουμε. Αυτά που μας αφήνει. Κληρονομιά. Κληρονομιά. Αλλά κοιτάξτε, κάνω εγώ μια διαθήκη τώρα, τη στιγμή αυτή, έτσι, ζω, μπορεί τη διαθήκη αυτός που, στον οποίο την κάνω να τη χρησιμοποιήσει. Όχι. Πρέπει να πεθάνω. Τελείωσε. Πρέπει να πεθάνω. Γι' αυτό είπε ο Θεός στο Μωυσή. Η Διαθήκη θα ισχύσει από τη στιγμή που θα επιτελέσεις το καθήκον, δηλαδή ποιο. Θα σφάζεται ταύρο, θα το θυσιάζεται απ' έξω στην αυλή και θα παίρνεις το αίμα, όχι, ναι, το αίμα του ταύρου, θα έχεις κάτι σαν σκούπα, ίσωπο,
Ραντίζει με ισόπο και καθαριστήσουμε. Ισόπος είναι κάτι σαν σκουπαλάκι, είναι από ειδικό φυτό που είναι αρωματικό. Σφουγγάρι. Ναι, πες το σφουγγάρι, δεν σπάει πάση περιπτώσει. Πώς θέλετε. Θα το παίρνεις λοιπόν, θα παίρνεις αυτό, θα το βουτάς στο αίμα και θα ραντίζεις με το αίμα. Χωρίς να κάνεις αυτό δεν ισχύει η Διαθήκη. Πρέπει πάνω στο αίμα να στηριχθεί η Διαθήκη. Και το έκανε με βάση τον νόμο κάθε φορά που θα επιτελούσε τη λατρεία. Το είπαν αυτό, αλλά και τι άλλο έκανε, μέσα στη στάγη των Αγίων, εδώ, απ' έξω έπαιρνε το αίμα. Και εσύ εισερχόταν λέει μέσα με το αίμα και ράντιζε. Αλλά εδώ μέσα υπήρχε λέει, θυσιασμένοι, είχαν θυσιάσει δάμανοι. Δάμανοι είναι το μικρό μοσχαράκι. Ναι, μικρή αγελαδίτσα. Την είχαν πάρει, την είχαν κάψει την αγελαδίτσα, την είχαν κάνει στάχτη και νερό μαζί όλα και με αυτό και το αίμα μαζί του ταύρου που είχαν θυσιάσει τους ράντιζε όλους λέει ο αρχιερέας το λαό. Για να είναι, ακούστε το εκείνο το πράγμα, τους ράντιζε για να καθαριστούν σωματικά και όσοι καταλαβαίνουν, άντε και λίγο σωματικά. Και λίγο σωματικά. Το έκανε αυτό, το ραντισμό, για να καθαρίσει και να μπορούν να πάρουν μέρος στη λατρεία. Το λέει μέσα εδώ. Για να τους καθαρίζει και να πάρουν μέρος στη λατρεία. Για να το διαβάσω, το καταλάβετε τώρα. Λέγει λοιπόν και λέει ακόμα ότι μέσα λέει ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, το κουτί δηλαδή που είχε μέσα στη Διαθήκη, είχε μέσα τη στάμνα με το μάνα, μια στάμνα που είχε το ψωμάκι που τους έδωσε στην έρημο ο Θεός, το φυλάγανε για να φάνε. Είχαν βάλει σε μια στάμνα μέσα και το είχαν. Λοιπόν, στη στάμνα με το μάνα, τη ράβδο του Αρών, ο Αρών είχε μαγκούρα, την οποία έβαλε τεκ κάτω, ξέρει όπως ήταν και βλάστησε. Τη βλαστήσασα λέει. Του αδερφού του Μωυσή, ο Αρών αδερφός του Μωυσή, είχε μια μαγκούρα, την έβαλε κάτω και έγινε το θαύμα και από εκεί πέρα καταλάβανε ότι είναι από Θεό, τι είναι να γίνει οι Εβραίοι. Λοιπόν, και ακόμη, και τις πλάκες της Διαθήκης. Πλάκες της Διαθήκης. Μόνον με το αίμα ισχύει η Διαθήκη. Γι' αυτό διέταξε να υπάρχει αίμα. Χωρίς αίμα δεν γίνεται. Παλαιά Διαθήκη βασισμένη λοιπόν σε αυτό επάνω. Η Παλαιά Διαθήκη. Πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μας έδωσε ο Κύριος τη Διαθήκη. Προσέξτε την αντιστοιχία. Μας την έδωσε. Γιατί λέγεται Διαθήκη? Συμφωνία. Πότε ίσχυσε? Όταν έφυγε ο Κύριος. Όταν σταυρώθηκε και έχει το αίμα του. Χύθηκε και εδώ χύθηκε αίμα. Και όταν πια αναλύθηκε και έβησε στους ουρανούς, η Διαθήκη βασισμένη πάνω στο αίμα του Χριστού. Στο αίμα το, η Διαθήκη των Εβραίων, στο αίμα ταύρων και τράγων, που θυσιάζονταν και ραντιζόντουσαν. Και προσέξτε καλά, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι παράγγειλε στο Μωυσή να πράξει σχετικά με αυτά, τα παράγγειλε για να δείξει συμβολικά τι θα γίνει μετά όταν ήρθε Χριστός. Να το ξαναπώ μια φορά. Ναι. Τι είπε, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Να έρθουμε στα δικά μας. Είπα προηγουμένως, η Διαθήκη Παλαιά στηρίχθηκε πάνω στο αίμα των ταύρων, των τράγων που θυσιάζανε και ραντιζόντουσαν και καθαριζόντουσαν και μπορούσαν να πάρουν μέρος σε λατρεία. Εμείς τώρα, όταν εκκλησιαζόμαστε στην εκκλησία, εκκλησιαζόμαστε και λέει ο παπάς, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπη, προσέρχεται. Και εμείς το ίδιο κάνουμε. Παίρνουμε σώμα, όμως όχι το ίδιο ακριβώς, προς Θεού, εκεί ήταν ζώα. Και εκεί ήταν καθαριζόντουσαν για να δείξουν αυτό που κάνουμε τώρα εμείς.
με αυτόν τον τρόπο έλεγε ο Θεός, όταν θα έρθει ο Υιός μου, θα σταυρωθεί, θα χύσει το αίμα του, θα σωθούν οι άνθρωποι και θα κοινωνούν το αίμα και το σώμα του Υιού μου. Το καταλάβαμε. Ήταν όλα συμβολικά της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό λέει ανθρωπάριο, νόμου, σκιά και δράματι, τύπων κατήδωμεν ρημιστή. Λέει, στο νόμο που έδωσε εδώ στο Μωυσή, είναι σκιά που σκεπάζει κάτι άλλο που θα γίνει το αδέθε Χριστός. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Ο νόμος που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή είναι σκιά. Η σκιά αυτή για την εποχή εκείνη δεν τους άφηνε να δούνε τι γίνεται σε εμάς σήμερα. Το καταλάβαμε. Σκιά. Η σκιά έκρυβε λοιπόν μια πραγματικότητα και την η σκιά την πήρε ο Κύριος από τη μέση και λέει αυτά να τα που γράφει μέσα. Η Παλαιά Διαθήκη είμαι εγώ που τα έφερα στον κόσμο, κοιτάξτε τα καθαρά. Κοινωνάτε το σώμα μου, κοινωνάτε το αίμα μου που συμβόλιζε κάποτε άλλοτε η σφαγή των ζώων και το χύσιμο του αίματος τους. Διαβάζω λοιπόν, με κατανοείτε ή δεν χρειάζεται κι άλλη εξήγηση. Συνεχίζω λοιπόν, για να δω τι λέει εδώ πέρα τώρα. Λέει εδώ σε ένα σημείο, δεν θα τα διαβάσω όλα. Το εξής, η σκηνή εκείνη της Παλαιάς Διαθήκης ήτο τύπος και σύμβολον, το καταλαβαίνετε αυτό, τύπος, μας έδειγνε και συμβόλιζε, τύπος και σύμβολον αυτών που γίνονται μετά τον ερχομό του Μεσσίου. Συμβόλιζαν όλα και ένα που γίνονται σήμερα μέσα στην Εκκλησία μας. Και συνεχίζω. Και, εν πάση περιπτώσει, λέει και επιστρέφοντο εις τη σκηνή εκείνη, με συγχωρείτε, και προσφέρονταν στη σκηνή εκείνη και δώρα και θυσίες, εκείνη τη σκηνή, δώρα και θυσίες, που δεν είχαν τη δύναμη να κάνουν τέλειο τον άνθρωπο και να τον απαλλάξουν αυτά που γίνονται στην αρχή από τα αμαρτήματα που κάνανε. Απλώς καταλαβαίνω ότι είσαι αμαρτωλή. Ό,τι γινόταν εκεί ήταν για να καταλάβουν, είμαστε αμαρτωλοί, κάτι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά να τους οδηγήσουν στο τέλειο, μας οδηγεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου με κανένα τρόπο. Μόνο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Διάβαζα σήμερα στο σπίτι ένα βιβλίο, ένα χώρισμα μέσα και το διαβάζω κάθε μέρα. Ρωτάει, γέροντα, τι με συμβουλεύετε ως προς τη Θεία Κοινωνία, ένας χριστιανός, τον Άγιο Βασανούφιο, το μεγάλο εκείνο Άγιο, και λέει, αν με απόλυτη πεποίθηση, με απόλυτη, χωρίς να παρεμβαίνει ούτε το ελάχιστο αμφιβολίας, πιστεύεις ότι κοινωνάς σώμα Κυρίου, είναι φάρμακο, κοινώνησε. Το καταλαβαίνετε, δεν προχωρήσει παραπέρα. Μόνον αν είσαι απόλυτα πεισμένος στο σώμα και αίμα Κυρίου, κοινώνησε. Διαφορετικά, κοινωνάς, βλαστημάς και τον άνθρωπο. Έτσι είναι το θέμα όλο. Δεν το έχω να σου διαβάσω, όλη φορά να το διαβάσω. Λοιπόν, προχωρώ. Έχω λοιπόν εδώ, μην πάω στην Αγία Γραφή. Τώρα λοιπόν, εκεί λέει, μέσα, έμπαιναν οι αρχιερείς των Εβραίων. Μια φορά το χρόνο. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός παραγενόμενος αρχιερεύς αφού ήρθε είναι ο αρχιερέας. Δεν υπάρχει άλλη πηγή αρχιεροσύνης. Ο Χριστός είναι ο αρχιερέας. Αρχιερέας των μελών των αγαθών που μας υπόσχεται την ουράνια βασιλεία. Τα μελλοντικά αγαθά αυτά είναι. Η ουράνια βασιλεία.
δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, λέει, από εκείνη τη σκηνή που είχε φτιάξει ο Μωυσής, ο Χριστός έφτιαξε μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή. Δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής. Ποια είναι αυτή η σκηνή που ο Κύριος έφτιαξε? Πολύ απλά, το σώμα του. Η κεντρία σκηνή είναι το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει, ου χειροποίητου. Δεν είναι χειροποίητη αυτή η σκηνή, όπως είναι η δική μας, το σώμα μας. Το φτιάχνει μάλλον και ο Πατέρας μας. Το σώμα του Κυρίου, πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισε και δύναμη ψήστε επισκιάσισι, είπε στην Παναγία. Θα κατέβει το πνεύμα το Άγιο και θα γεννήσεις τον Υιόν του Θεού. Έτσι έγινε το σώμα του Κυρίου, ου χειροποίητου. Δεν έγινε με χέρι ανθρώπινο. Του τέστη δεν έγινε από αυτή, δηλαδή δεν έγινε από αυτή την κτήση εδώ πέρα. Την ηλική που βλέπουμε. Το διαβάζετε, το καταλάβετε. Χριστός παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, ου χειροποίητου, του τέστη ούτης ταύτης εκστήσεως. Ήρθε, λέει, δεν τον έκανε αυτή η πλάση που ζούμε εμείς, η ηλική, ήρθε από ψηλά. Συνεχίζει. Το καταλάβαμε αυτό? Ναι. Και λέει τώρα, ήγαρ, προσέξτε το καλά, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήγαρ το αίμα, εάν πράγματι το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως, σας είπα προηγουμένως ότι σφάζανε οι Εβραίοι ταύρους και τράγους και πέρανε το αίμα και τον ανακάτευαν με σποδό, με στάχτη δαμάλεως που είχαν θυσιάσει, είχαν κάψει. Στάχτη λοιπόν από καμένη αγελαδίτσα και μαζί με αίμα ταύρων και τράγων, αυτή λοιπόν με αυτό το πράγμα, με το αίμα και όλα και τα πράγματα, ραντίζοντας, λέει, τους κεκινωμένους, κεκινωμένοι σαν οι μολυσμένοι, κεκινωμένος είναι ο μολυσμένος, θεωρούνται οι Εβραίοι που καθόντουσαν εδώ μολυσμένοι. Έπρεπε να γίνει αυτό που διαβάζουμε τώρα, να έρθει από μέσα αυτό της δάμαλης η στάχτη και το αίμα ταύρων και τράγων που έχει θυσιαστεί απ' έξω, να του ραντίσει. Και λέει παρακάτω, αγιάζει, ραντίζουσα, αγιάζω τους κεκυλωμένους. Αγίαζε, πέστε, καθάριζε κατά έναν τρόπο. Πιστεύανε ότι καθάριζε, έτσι δεν είναι? Ναι. Προς τη σαρκώς καθαρότητα, μόνο και μόνο για να είναι καθαρό το σώμα. Οι Εβραίοι είχαν ένα σωρό τέτοια πράγματα. Δηλαδή, με βάση του Μωσαϊκού νόμου, είχαν ένα σωρό τελετές που πολύ απλά καθάρισαν το σώμα. Να πάρουμε και για παράδειγμα, του Αγίου Άνου το βάσμα δεν ήταν βάσμα που έδινε άφηση αμαρτιών στην ψυχή. Όχι, προετοιμασία για να θρηστώσει, να βγει. Και αυτό ανήκε σε κάτι τέτοια πράγματα, σε πλησίματα. Προειδοποιούσε ότι θα έρθει ο Χριστός που θα φέρει το βάσμα το καινούριο για να καθαριστούν οι πιστοί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εάν λοιπόν, λέει, κάνει ερώτημα ο Απόστολος Παύλος, το αίμα των ταύρων ή των τράγων που σφάζαν οι Εβραίοι έκανε καθαρό το σώμα τους, ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στη λατρεία την Εβραϊκή, εάν λοιπόν συνέβαινε αυτό, λέει τώρα, πόσο μάλλον, πόσο περισσότερο το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου, ο οποίος έφερνε όλο το Άγιο Πνεύμα, επαναλαμβάνω, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος έφερνε όλο το Άγιο Πνεύμα στον εαυτό του και ήταν πεντακάθαρος ο Χριστός, πεντακάθαρος, ότι πέρανε Εβραίοι δεν ήταν καθαρά και όμως καθαριζόντουσαν, λέει. Τώρα εδώ που ο Χριστός είναι, λέει, προσύνεγγεν, πρόσφερε ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Τι πρόσφερε? Άμμωμον τον εαυτό του στο Θεό. Άμμωμον σημαίνει
το έχω γράψει εδώ πέρα, ο κατά πάντα καθαρός, ο κατά πάντα καθαρός και ελεύθερος από ηθική λέρα. Άμωμος, το έχω σημειώσει εγώ εδώ, ο κατά πάντα σε όλα καθαρός και ελεύθερος από ηθική λέρα. Ο Χριστός λοιπόν ήταν άμωμος και πρόσφερε τον εαυτό του στο Θεό τον Πατέρα του. Λέει, Πατέρα, σου προσφέρω το άμωμο σώμα μου, γιατί στη γη δεν βρίσκεται άλλο σαν και αυτό που να τιμάει εσένα, ναι. Το καταλαβαίνω, κύριε Πράγμα. Αλλιώς θα ήταν άνθρωπος για να θυσιαστεί κοινός. Αλλά δεν είχε τόσο το ανάστημα ώστε να πει αυτό που προσφέρεται είναι τόσο όσο είναι η τιμή του Θεού. Και Πατέρα, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Θα έπρεπε αυτό που προσφέρεται να είναι όσο και η τιμή του Πατέρα, του Θεού. Και τόσο άξιζε το σώμα του Κυρίου. Του λέει, το άμεμο σώμα μου, Κύριε, Πατέρα, στο δίνω. Θυσία. Λοιπόν, από αυτό το άμωμο και παντελώς καθαρό σώμα, έτσι, προσφέρθηκε η άφηση του αίμα, χύθηκε το αίμα, το πήρουμε εμείς, το οποίο παίρνουμε εμείς και σωζόμαστε. Γι' αυτό λέει, πόσο μάλλον το αίμα Ιησού Χριστού. Αν οι Εβραίοι με το αίμα των ζώων καθαρίζονται σωματικά, εμείς με το αίμα του Κυρίου που ήταν άμωμος και το πρόσφερε στον Πατέρα του, τι πρέπει να συμβαίνει μέσα μας. Τι ώρα είναι, πέστε μου, μη σας κουράσω. Παρά 20. Ακόμα λίγο και θα τελειώσω. Μην παγώσετε κιόλας. Κύριε καθηγητά, έλα. Έχω μια απορία πάνω σε αυτό. Ναι. Όταν ακούμε στις νεκρόσιμες ακολουθίες το άμωμοι εν οδώ αλληλούια, σημαίνει να γίνουμε εμείς άμωμοι ή για τον νεκρό να είναι ένας άμωμος και πάρτονε, Κύριε? Όχι. Ευχόμαστε να το δεχτεί ο Θεός έτσι ώστε να πάει στον παράδεισο να είναι άμωμος. Κάνουμε προσευχή. Για τον νεκρό το λέμε. Ναι. Κάνουμε αυτό, γι' αυτό να γίνει η προσευχή. Δηλαδή, να ανήκει Θεέ μου και αυτός στους αμώμους. Και από εκεί πέρα λέμε δόξα στον Θεό. Αλληλούια. Το δοξάζουμε γιατί πάει, το ευχόμαστε να δεχτεί στην αγκαλιά του. Για να πάει στην αγκαλιά του Θεού, καθαρός σε καθαρό πηγαίνει. Άμωμος σε άμωμο. Ναι. Δεν μπορεί να πάει μολυσμένος. Κατάλαβα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό. Και λέει λοιπόν, για να ξέρουμε, να το ξαναπάνε μια φορά λίγο παρακάτω, το εξής, γιατί το είπα και προηγουμένως. Χωρίς θάνατο η Διαθήκη δεν έχει ισχύ. Το καταλαβαίνω αυτό, έτσι. Χωρίς θάνατο. Πέθανε, πήρα τη Διαθήκη του Πατέρα μου. Από εκεί πέρα, ό,τι άφησε ο Πατέρας μου είναι δικό μου. Αυτό που είχε αφήσει. Και ο Κύριος σταυρώθηκε ως άνθρωπος, θαύτηκε σαν άνθρωπος, αναστήθηκε σαν Θεός, αναλήφθηκε σαν Θεός. Αναλήφθηκε σαν Θεάνθρωπος. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα του Κυρίου έχει ισχύ αιώνια η Διαθήκη που μας άφησε. Δηλαδή αυτό εδώ. Τέρμα. Και αυτό εδώ πέρα λέει Βασιλεία Ουρανών. Βασιλεία Ουρανών. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το αξίζουμε. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Το καταλαβαίνετε και μόλις από τον εαυτό σας. Και εγώ από το δικό μου εαυτό μου καταλαβαίνω το πράγμα. Τι να πούμε που αμαρτάνω όλη την ώρα. Με το μυαλό δεν ξέρω τι άλλο. Και ότι αξίζουμε να πάμε στον παράδεισο. Όχι. Αλλά το έλεος του Κύριου καταδιώξουμε. Πάστε σήμερα στη ζωή σου. Εκεί στηριζόμαστε. Με το κάτι της που θα κάνουμε το βηματάκι και με τη δική του τη βοήθεια. Εισερχόμεθα στα Άγια, Τάκη, των Αγίων. Άγια των Αγίων πια δεν είναι μόνο το Ιερό, αλλά είναι και η Βασιλεία των Ουρανών. Και τη λέει παρακάτω, εισήλθε λέει ο Κύριος την ημέρα της Ανανύψεως στα Άγια των Αγίων, που σημαίνει στα δεξιά του Πατέρα. Εκεί πήγε
και τοποθέτησε το δικό μας σώμα ο Κύριος που το δανείστηκε από την Παναγία τη μητέρα μας. Να το καταλάβουμε, πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά αυτά. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος στον κόσμο που κατέβηκε, για να ξέρουμε τι ακριβώς, Μεσσίας ονομάζεται. Γιατί, Σταύρο, ενδιαφέρει από το Μεσσίτης. Ενδιαφέρει. Μεσσίτης είναι εκείνος που φέρνει σε επικοινωνία δύο πρόσωπα. Και εδώ φέρνει σε δέσιμο δύο που κάποτε ήσαν εχθροί. Εμείς κάποτε είμαστε αποστάτες, φύγαμε από τον Παράδεισο, ήρθε ο Κύριος που είναι ο αληθινός Μεσσίτης, εις Μεσσίτης λέει ο Απόστολος Παύλος, Θεού και ανθρώπων, Ιησούς Χριστός. Ένας Μεσσίτης υπάρχει, άλλος κανείς. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που έχισε το αίμα του, σώζει την ανθρωπότητα και ενώνει την ανθρωπότητα με τον Θεό. Έχουμε, πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, θρησκεία, και ο Ιάκωβος το λέει, αμόλυντη, αγία, ουράνια τη θρησκεία. Είναι αποκάλυψη, μάλλον δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι πίστης. Πίστης. Δεν έχω να σας κουράσω άλλο. Ανοίξτε και συναυρείτε το ένα το κεφάλαιο, να το διαβάσετε μερικές φορές και λίγο παρακάτω να καταλάβετε τα όσα είπαμε σήμερα. Ο καλός Θεός έχουμε να μας ενώνει εδώ πέρα πάντοτε. Μεσσίας θα πει Μεσσίτης. Μεσσίας θα πει Μεσσίτης. Βέβαια, στάθηκε στη μέση και ενώσε δύο παρατάξεις. Ανθρώπων και Θεού. Το λέει και εδώ, Μεσσίτη το ονομάζει, τον Κύριο. Βέβαια, το Μεσσία περιμένανε, τι να κάνει ο Μεσσίας. Να ενώσει τα διαστώτα, αυτά που ήταν χωρισμένα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα προσευχεί. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτε λοιπόν που ενδύσου, ευχαριστεί το όνομά σου, εθέτω τη βασιλεία σου, και ειδεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις ευλέπεις ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το κενήρο. Και εγώ, τον Αγίου και Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, Ιησού Χριστός ημάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κόψες 37 λεπτά μισή. Το κόψες λέω, 37 λεπτά μισή. Δεν πειράζει. Και κρύο κάνει και να μην κουράζονται οι άνθρωποι. Καλύτερα δεν είναι. Όπως να μένει. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε και για το δώρο, κύριε Δημήτρη.